Γεια σας. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης Κατανεμμένης Επεξεργασίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για threads και ασφαλώς για πιθανά θέματα που ίσως θέσετε ως προς το προηγούμενο εργαστήριο που είδαμε. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη φορά στο εργαστήριο ασχοληθήκαμε με τη δημιουργία ενός κώδικα για επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και σας έδωσα κάποια hints για το πώς να το χειριστείτε. Ενδεχομένως, θα συνεχίσουμε κάποια στιγμή, θα σας δώσω και άλλη βοήθεια ως προς τον κώδικα, όπου υλοποιεί την εργασία που σας έχω δώσει, την εξαμηνιαία εργασία, και θα το δούμε όμως αφού μπούμε στο OpenMP. Αύριο θα πρέπει να έχετε μελετήσει το υλικό, το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου σχετικά με το OpenMP, όπου είναι η παραλληλοποίηση σε κοινόχρηστα συστήματα, σε σύστημα κοινόχρηστης μνήμης, με νήματα. Κάποια στιγμή είχαμε δει τα νήματα POSIX, τύπου POSIX. Τώρα θα δούμε έναν πιο εύκολο τρόπο προγραμματισμού, που είναι νήματα OpenMP. Για να προχωρήσουμε λοιπόν γρήγορα το αυριανό εργαστήριο, θα ήθελα να διαβάσετε το θεωρητικό υπόβαθρο OpenMP. Βρίσκεται στο e-class. Ας δούμε λοιπόν σήμερα. Καταρχήν, έχω κάποιο άρθρο σχετικά με τη σημαντικότητα της παράλληλης επεξεργασίας. Ξέρετε, στο μάθημα είναι σημαντικό να εμπνευστείτε κιόλας για τη σημασία του μαθήματος. Στο τέλος, λοιπόν, αυτών των 13 διαλέξεων, θα ήθελα να έχετε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό το μάθημα, τα συστήματα παράλληλης κατανεμμένης επεξεργασίας και τι δυνατότητες μας δίνει ως επιστήμονες για να μπορούμε να εξερευνούμε και να κατανοούμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Δεν είναι δηλαδή μόνο να σας μεταδώσω κάποιες γνώσεις. Δουλειά του εκάστοτε καθηγητή είναι να εμπνεύσει για τη σημαντικότητα του μαθήματος. Ένα άρθρο που αφορά τα δεδομένα που συλλέγονται από τηλεσκόπια και είναι ένα τηλεσκόπιο που ονομάζεται Square Kilometer Array, SKA, όπου αναμένεται να παράγει 160 τεραμπάιτ δεδομένων το χρόνο. Όχι το χρόνο, το δευτερόλεπτο, συγγνώμη. Είναι ακόμα μεγαλύτερο το δευτερόλεπτο, που σημαίνει 5 περίπου φορές το παγκόσμιο traffic, την παγκόσμια κυκλοφορία δεδομένων στο ίντερνετ, που ήταν το 2015. Και αυτό θα μεταφέρεται από το μέρος που συλλέγεται σε σταθμούς επεξεργασίας αρκετών εκατοντάδων χιλιόμετρων, θα επεξεργάζεται και θα αποθηκεύεται. Και απαιτούνται τεχνολογίες όπως cloud computing, επεξεργασία γραφικών και επεξεργαστές όπου έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Εμείς λοιπόν εδώ σημειώνουμε ότι απαιτούνται πολλοί υπολογιστές για την επεξεργασία τόσων πολλών δεδομένων και απαιτείται επεξεργασία προκειμένου να αναλυθούν τα σήματα που λαμβάνονται από αυτό εδώ το τηλεσκόπιο, το οποίο αυτό το τηλεσκόπιο, αυτό το, μάλλον η συστοιχεία, Square Kilometer Array, δεν είναι ένα απλό τηλεσκόπιο, έχει μια συστοιχεία από τηλεσκόπια, προκειμένου να εξερευνήσει ακόμα πιο μακριά το διάστημα. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό κάποιος να γνωρίζει και να κατανοεί και τα παράλληλα συστήματα προκειμένου να επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα. Ένα άλλο άρθρο αφορά προτάσεις που έχουν κάνει κατά καιρούς κάποιοι για την συστοιχεία παράλληλων υπολογιστών στο σπίτι μας. Κάποιος λοιπόν χρήστης πρότεινε να τοποθετηθούν πολλά motherboards τύπου mini ITX, σε ένα case, όπως βλέπουμε, το οποίο το κάθε board έχει 4 GB μνήμη. Υπάρχει ένα Raspberry που τα συγχρονίζει όλα αυτά
Και έτσι λοιπόν είχε φτιάξει ένα mini super computer, μπορεί να το πει αυτός. Βέβαια, αυτά τα συστήματα πιο πολύ σκοπό έχουν να εκπαιδεύσουν και να κατανοήσουν τη βασική αρχιτεκτονική των κατανεμένων συστημάτων και όχι τόσο για υπολογισμούς, γιατί με τα ίδια χρήματα που κάποιος στείνει ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να αγοράσει ένα motherboard με δύο sockets για έναν με Xeon επεξεργαστές παλιότερης τεχνολογίας, δηλαδή πουλάνε μεταχειρισμένους Xeon επεξεργαστές από το 2010 που έχουν πολύ δυνατές επιδόσεις και αντίστοιχο motherboard τύπου server για να το χρησιμοποιήσει και θα μπορούσε λοιπόν, αν θέλει να παραλληλοποιήσει κάποιους κώδικες, να εκμεταλλευτεί πολύ καλό εξοπλισμό προηγούμενων ετών που κάποτε ήταν στην κορυφή, αλλά πια ασφαλώς λόγω της εξέλιξης τεχνολογίας πια οι εταιρείες το έχουν αποσύρει, αλλά για τους οικιακούς χρήστες είναι πολύ, πολύ χρήσιμο. Θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο. Κάποιο άλλο άρθρο που θα ήθελα να σας δείξω αφορά και την ιστορία, γιατί ένας επιστήμονας πρέπει να ξέρει και την ιστορία, που ήταν κάποτε, τι είχαν κάποτε προταθεί και πού βρισκόμαστε, προκειμένου να είναι σε θέση να προτείνει το επόμενο βήμα, να κατανοήσει καλύτερα τα προβλήματα της εποχής μας και να παρουσιάσει κάποιες ιδέες που ίσως αλλάξουν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα άρθρο που είχα βρει σχετικά με το Connection Machines. Το Connection Machines, η εταιρεία Connection Machines, ήταν αρκετά πρωτοπόρα στη δεκαετία του 80, όπως θα δούμε, και ας μελετήσουμε το τι παρουσίασε. Ήταν λοιπόν μία αρχιτεκτονική υπολογιστή, όπου παρουσίασε ένα σύστημα που έμοιαζε με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έτσι λοιπόν, στη δεκαετία του 80, ο Ντάνι Χίλς, που είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο MIT, σχεδίασε αυτό τον υπολογιστή. Είναι αρχές της δεκαετίας 80. Ασφαλώς, τότε γίνονται και υπάρχουν οι πρώτες προτάσεις σε θέματα αρχιτεκτονικής και μάλιστα για high performance computing δεν υπήρχε αυτή η οριμότητα. Υπήρχαν βέβαια κάποια super computers, μεγάλα σε όγκο, αλλά μία οριμότητα που έχουμε στις μέρες μας δεν υπήρχε εκείνη την εποχή. Γι' αυτό ήταν αρκετά πρωτοπόρος και γι' αυτό γίνεται μία σε αυτόν τον μηχανικό. Δημιούργησε λοιπόν ένα super computer με 65.536 επεξεργαστές και ονομάστηκε αυτή η αρχιτεκτονική CM1. Μάλιστα, αυτοί οι επεξεργαστές ήταν ενός bit, γιατί ήταν το κόστος ένας περιοριστικός παράγοντας, αλλά σκεφτείτε, επεξεργαστές του ενός bit, 65.536 επεξεργαστές του ενός bit, που συνδέονταν μεταξύ τους με έναν υπερκύβο 20 διαστάσεων. Για τους υπερκύβους θα μιλήσουμε κάποια στιγμή σε διάλεξη παρακάτω, που είναι τα δίκτυα διασύνδεσης. Υπήρχε αυτό το δίκτυο διασύνδεσης που συνέδεε όλους τους 65.000 επεξεργαστές και ήταν ένα ιδανικό μηχάνημα για τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη δεν υπάρχει μόνο στις μέρες μας που ακούμε συνεχώς για εξελίξεις και για δημοσιεύσεις κτλ. Ήδη από τη δεκαετία του 80 ο κόσμος εργάζονταν σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένας διαρκής αγώνας για τη δημιουργία σκεπτόμενων υπολογιστών προκειμένου να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Ποια προβλήματα όμως είχε αυτή η αρχιτεκτονική? Ήταν πολύ ακριβή. Και μάλιστα, το πιο σημαντικό, ήταν ότι δεν είχε υποστήριξη από Fortran Compiler, όπου Fortran, μια γλώσσα προγραμματισμού που ήταν πολύ δημοφιλής στους προγραμματιστές, και ιδιαίτερα σε άτομα που ασχολούνται με παράλληλα συστήματα ή προσπαθούσαν να έχουν πολλούς υπολογισμούς,
προγράμματα δηλαδή με αυξημένη πολυπλοκότητα, και επειδή δεν υπήρχε αυτός ο compiler, δεν υπήρχε υποστήριξη από compiler, δεν μπορούσαν να το υιοθετήσουν, δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Ήδη είχαμε πει και για την Intel στην αρχιτεκτονική ότι διατήρησε την οικογένεια x86 λόγω της συμβατότητας κώδικα, γιατί οι κώδικες που είχαν αναπτυχθεί για προηγούμενα μοντέλα μπορούσαν να τους επαναχρησιμοποιήσουν και να τους επεκτείνουν στα επόμενα μοντέλα. Κάποιος λοιπόν που είχε κώδικα σε Fortran δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει σε αυτή την αρχιτεκτονική. Έπρεπε να τον γράψει με έναν άλλον τρόπο σύμφωνα με το compiler της αρχιτεκτονικής αυτής. Άρα δεν υπήρχε συμβατότητα κώδικα. Και γι' αυτό δεν συνάντησε ευρεία πύχηση αυτή η αρχιτεκτονική. Στη συνέχεια, επεκτάθηκε αυτή η αρχιτεκτονική, έγινε το CM5, το οποίο αντί να έχει επεξεργαστές του ενός bit, είχε επεξεργαστές τύπου Spark. Πολύ πιο δυνατούς επεξεργαστές, πια δεν ήταν επεξεργαστές του ενός bit, 16 bit, 32 bit, αναλόγως ποιοι επεξεργαστές είχαν χρησιμοποιηθεί, αλλά ήταν πολύ πιο δυνατοί επεξεργαστές. Το δίκτυο διασύνδεσης τροποποιήθηκε σε ένα διαδικό δέντρο με παχύ κορμό. Και αυτό θα το δούμε στα δίκτυα διασύνδεσης. Ήταν πια μια μηχανή MIMD, Multiple Instruction, Multiple Data. Και είχε λιγότερους επεξεργαστές. Δεν χρειαζόταν πια 65.000 επεξεργαστές. Οι επεξεργαστές ήταν 16, μπορούσε μάλλον να υποστηρίξει μέχρι 16.384 επεξεργαστές. Τεχνολογία CMOS ενός μικρού. 40 Mbps ήταν το bandwidth, δεν υπήρχαν τότε Gbps. Δεκαετία του 90 είναι περίπου αυτό το σύστημα. Και είχε κάποιες βελτιώσεις αρχιτεκτονικές, όπως αναφέρει το άρθρο, δεν είχε θέματα fetch deadlock problems, δηλαδή αδιέξοδα. Δεν δημιουργούνταν αδιέξοδα κατά την προσκόμιση δεδομένων από τη μνήμη. Και αυτό είχε ως συνέπεια να έχει κάποια καλύτερη απήχηση, αλλά ποιο ήταν το πρόβλημα τώρα. Δεν υπήρχε ετοιμότητα στην αγορά, market readiness. Και έτσι, αν και ήταν ένα πολύ δυνατό σύστημα, η αγορά δεν ήταν έτοιμη να το υιοθετήσει. Και στη συνέχεια, όταν μειώθηκε η χρηματοδότηση από DARPA, είχε ως συνέπεια η εταιρεία αυτή να χρεοκοπήσει, δηλαδή ένα κομμάτι της έρευνας χρηματοδοτούνταν από το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και μόλις μειώθηκε αυτή η κρατική επιδότηση στην έρευνα, είχε συνέπεια να χρεοκοπήσει και να μην τελικά υπάρχει στις μέρες μας. Δηλαδή στη δεκαετία του 90, το 1994, χρεοκόπησε. Και ο επίλογος είναι ότι ο Ντάνι Χιλ ήταν μια ιδιοφυΐα, αλλά όπως συχνά ίσως το βρίσκουμε σε ιδιοφυΐες ακραίες, ήταν, όπως αναφέρει, εκτός από αυτόν τον κόσμο, δεν είχε δηλαδή καλή επαφή με αυτόν τον κόσμο και δεν μπορούσε να είναι ένας καλός businessman, δηλαδή να προωθήσει το έργο του, να το παρουσιάσει και να βρει την απήχηση που θα έπρεπε. Αλλά σίγουρα η αρχιτεκτονική αυτή, η αρχιτεκτονική CM που παρουσιάστηκε, ήταν αρκετά ιδιαίτερη και, όπως αναφέρει εδώ, κάθε άτομο που ασχολείται με την αρχιτεκτονική υπολογιστών πρέπει να την κατανοήσει για να δει και έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Αυτό είναι ένα ιστορικό στοιχείο, γιατί, όπως σας είπα, πρέπει να γνωρίζουμε και την ιστορία, προκειμένου ίσως κάποιος από εσάς να προτείνει στο μέλλον μια διαφορετική αρχιτεκτονική από τη συνηθισμένη για παράλληλα και κατανέμενα συστήματα, και
ύστερα από δεκαετίες γραφτεί ένα τέτοιο άρθρο, φαντάζομαι με καλύτερο επίλογο, ότι ήταν και παρά είναι και συνεχίζει να είναι η Διοφυΐα ο φοιτητής του Πουδουμού που υλοποίησε μια αρχιτεκτονική, όπως λέει εδώ, from MIT. Φανταστείτε να έλεγε from UWM. Θα ήταν πολύ καλό και για σας και για το Πανεπιστήμιο μας. Και δεν είναι αδύνατο να το επιτύχετε. Ωραία. Κάτι άλλο τώρα που θα ήθελα να σας δείξω αφορά τους αλγοριθμικούς μετασχηματισμούς. Και εδώ έχω βρει μια διάλεξη από το Μετσόβιο. Θα δούμε τα πρώτα slides μόνο από τον κύριο Σούντρη σχετικά με αλγοριθμικούς μετασχηματισμούς. Σας είχα πει στο εργαστήριο ότι υπάρχει δυνατότητα να τροποποιούμε τον αλγόριθμό μας. Έχουμε δηλαδή μια μορφή αλγορίθμου. Μπορούμε να τροποποιήσουμε αλγοριθμικά τον κώδικα ώστε να έχει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα, να εξάγει την ίδια έξοδο, αλλά με κάποιες τροποποιήσεις στον κώδικα που σκοπό έχουν να το κάνουν πιο βέλτιστο για την αρχιτεκτονική στόχο που χρησιμοποιούμε. Καταρχήν, αναφέρονται οι εξαρτήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει εξάρτηση ροής. Βλέπετε εδώ, εμείς το είχαμε δει και στην αρχιτεκτονική αυτό, ως εξάρτηση read after write. Δηλαδή, εδώ διαβάζουμε την τιμή α, την οποία την έχουμε γράψει σε αυτό το σημείο. Είναι read after write. Και υπάρχει η αντιεξάρτηση, δηλαδή, σε αυτό το σημείο διαβάζουμε κάτι και το γράφουμε στο επόμενο instruction. Δηλαδή, αυτό είναι write after read. Και ονομάζονται flow dependencies και anti-dependencies. Και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε, ενδεχομένως αν μπορούμε, να σπάσουμε αυτές τις εξαρτήσεις για να επιτύχουμε μια καλύτερη παραλληλία. Κάποιες από αυτές τις αλλαγές που θα παρουσιάσω τις κάνει και ο compiler, ή μάλλον τις κάνουν αρκετοί compilers, γιατί υπάρχουν και compiler που δεν κάνουν αυτές τις αλλαγές. Και το αν θα τη υλοποιήσουν ή όχι εξαρτάται από τα command line arguments. Δηλαδή θα πρέπει να μελετήσετε το κομπάλι που χρησιμοποιείτε. Συνήθως το GCC χρησιμοποιούμε, αλλά έχει διάφορες εκδόσεις. Μπορείτε να κάνετε man GCC για να δείτε τι δυνατότητες έχει. Ας πούμε, αν λέει ότι μπορεί να υλοποιήσει τον αλγοριθμικό μετασχηματισμό για loop unrolling, μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε και να διαπιστώσετε αν ο κώδικας σας θα είναι πιο γρήγορος ή πιο αργός. Βέβαια, καλό είναι να κατανοείτε το αποτέλεσμα κάθε παραμέτρου για να είστε σίγουροι ότι θα βοηθήσει ή όχι και όχι να το κάνετε στην τύχη. Αν δούμε λοιπόν κάποιους μετασχηματισμούς, τι σημαίνει καταρχήν οι μετασχηματισμοί, οι αλγοριθμικοί μετασχηματισμοί, αλλάζουμε τις εντολές που εκτελούνται ή τη σειρά των εντολών ή των επαναλήψεων προκειμένου να βοηθήσουμε το σύστημα ως προς την παραλληλία και καλύτερη πρόσβαση στη μνήμη. Ένας μετασχηματισμός είναι το loop interchange, μετασχηματισμός αλλαγής εναλλαγής βρώχου. Δηλαδή, πολύ απλά, αν έχουμε I, J, μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή και να φέρουμε το J από πάνω και το I μέσα. Δηλαδή, να αλλάξουμε το major και το minor δείκτη του πίνακα. Και αυτό γιατί να το κάνουμε? Γιατί θα πρέπει να κατανοήσουμε τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στη μνήμη. Σας είχα πει πως αποθηκεύονται οι πίνακες στη μνήμη CC. Σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού αποθηκεύονται ίσως με τον ίδιο ή με διαφορετικό τρόπο. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσετε κάθε φορά. Και αν δείτε ότι η σειρά των προσβάσεων στη μνήμη δεν είναι ευέλτιστη, τότε πρέπει να κάνετε αυτή την αλλαγή για να την βελτιστοποιήσετε. Τι εννοούμε δεν είναι ευέλτιστη? Έστω εδώ ότι... τώρα φαίνεται πώς γίνεται η αλλαγή. Έστω δηλαδή πρώτα έχουμε πρόσβαση σε όλη τη σειρά, μετά πάμε σε όλη τη σειρά και μετά πάμε σε όλη τη σειρά, ενώ σε αυτό έχουμε σε στήλες. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου επειδή αποθηκεύονται
ανασυρά μέσα στη μνήμη. Μία τέτοια, για παράδειγμα, σειρά πρόσβασης ήταν ευέλτιστη, αναλόγως το πώς αποθηκεύεται η πίνακα. Όμως, σε άλλα συστήματα μπορεί να μην είναι ευέλτιστη η πρόσβαση στοιχείων ανασυρά. Και να πρέπει να την αλλάξουμε πρόσβαση στοιχείων αναστήλη, αλλά και αντίστροφα, να έχουμε πρόσβαση στοιχείων αναστήλη και επειδή εμείς τα αποθηκεύουμε ανασυρά, να το μετασχηματίσουμε ανασυρά. Αυτό λοιπόν εξαρτάται από τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιούμε. Αυτή είναι γενική μετασχηματισμή. Δεν αφορούν μόνο τη C. Αφορούν οποιαδήποτε γλώσσα. Οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού που όλες οι γλώσσες έχουν for loops. Θα πρέπει να σκεφτούμε τον τρόπο αποθήκευσης και να προσπαθήσουμε να σειριοποιήσουμε, μάλλον να τοποθετήσουμε τις προσβάσεις σε μια σειρά, γιατί, όπως ξέρετε, έστω είναι ένα σειρά. Αν έρθει ένα στοιχείο στην κρυφή μνήμη, τότε ξέρουμε, αν μάλλον ζητηθεί πρόσβαση σε ένα στοιχείο, τότε στην κρυφή μνήμη έρχεται όλη η σειρά κάθε φορά. Αυτό βοηθάει τους χρόνους πρόσβασης. Δεν χρειάζεται να έχουμε μίσεις. Ενώ αν γίνει με αυτόν τον τρόπο, εδώ θα έρθει αυτό το στοιχείο, θα έρθουν όλα αυτά, θα έχουμε μία στοχεία. Μετά θα ζητήσουμε το άλλο στοιχείο, θα έρθουν τα άλλα στοιχεία. Θα ζητήσουμε ένα ακόμα στοιχείο, πάλι θα έχουμε εμείς. Δηλαδή, εδώ κάθε φορά έχουμε εμείς. Και αναλόγως το μέγεθος του πίνακα, μπορεί το κάθε εμείς να κάνει mapping πάνω σε προηγούμενη γραμμή και να την αντικαθιστά. Γι' αυτό, λοιπόν, πρέπει να μελετήσουμε την κρυφή μνήμη σε αυτό το πρόβλημα και τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων, ώστε να επιλέξουμε τον κατάλληλο μετασχηματισμό. Ένας άλλος μετασχηματισμός είναι η στρέβλωση βρόχου, loop skewing. Και κοιτάξτε εδώ, για παράδειγμα έχουμε το I και το J. Μπορούμε να προσθέσουμε, να τροποποιήσουμε κατάλληλα το εύρος, δηλαδή αντί να είναι από 2 έως μη πλην 1, να βάλουμε, βλέπετε εδώ το I, κατεβάζουμε το I, δηλαδή κάθε φορά είναι από το I μέχρι το I πλην 1, βλέπετε κάνουμε και τις αντίστοιχες αλλαγές. Και αντί να έχουμε μία τέτοιου είδους πρόσβαση, να έχουμε μία πρόσβαση με στρέβλωση. Και βλέπετε εδώ ότι πρέπει να γίνουν και αλλαγές βέβαια μέσα στο σώμα του βρόχου, δεν είναι απλώς αλλαγή στους δείκτες. Και αυτό το κάνουμε προκειμένου να επιτρέψουμε να έχουμε ένα είδος pipeline. Κοιτάξτε εδώ, εδώ αυτό δίνει στοιχεία σε αυτό, άρα είναι δύσκολο να χωρίσουμε τα στάδια διασωλήνωσης. Αν θέλουμε να επιτύχουμε μια καλύτερη διασωλήνωση, μπορούμε να το χωρίσουμε, όπως βλέπετε, έτσι, όπου με τη στρέβλωση αυτή επιτυχάνουμε να έχουμε ένα flow σωστό, ένα flow μάλλον που επιτρέπει διασωλήνωση και επιτρέπει καλύτερη απόδοση. Σε αυτό, λοιπόν, βάζουμε το συντελεστείο, όπως βλέπετε, του ανώτερου βρόχου στον ένθετο βρόχο. Μετασχηματισμοί αναδιάταξη βρόχου, αντιστροφή βρόχου, IJ έχουμε από το I ως το N και από το J από 1 ως το N και μπορούμε να αντιστρέψουμε το J, δηλαδή αντί να είναι από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο, να είναι από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Και αυτό πάλι σε κάποιες περιπτώσεις θα βοηθήσει, αλλά εξαρτάται κάθε φορά βέβαια από τις εξαρτήσεις που έχουμε. Δηλαδή μερικές φορές το να υπολογίσουμε τα στοιχεία με διαφορετικό τρόπο και όχι το κλασικό που πάντα όλοι κάνουμε από π.χ. I ίσον 0, I ίσον μικρότερη τιμή, I έως μια τιμή I συν συν, να το κάνουμε ανάποδα. Να έχουμε από το I μεγαλύτερη τιμή μέχρι π.χ. 0, I πλην πλην. Άρα σκεφτείτε μήπως μια τέτοιου είδους πρόσβαση, δηλαδή με μειούμενο δείκτη, βοηθήσει καλύτερα να έχουμε λιγότερες εξαρτήσεις ή να είναι πιο φιλική στη μνήμη. Ένας άλλος μετασχηματισμός είναι το loop distribution, που χωρίζουμε τον κώδικα ενός βρόχου σε δύο υποβρόχους. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε δύο κομμάτια του βρόχου. Μπορούμε να τα χωρίσουμε, να έχουμε ένα κομμάτι στο ένα βρόχο και ένα άλλο ξεχωριστό. Και αυτό, λοιπόν, όπως αναφέρει εδώ πέρα, βοηθάει την κρυφή μνήμη εντολών, το table look aside buffer,
τις εντολές, γιατί είναι πολύ μικρότερο το κομμάτι αυτό του κώδικα που εκτελείται. Τις απαιτήσεις σε μνήμη, γιατί κάθε φορά έχουμε πρόσβαση σε λιγότερες διευθύνσεις και αυτό έχει μια καλύτερη εκμετάλλευση της κρυφής μνήμης. Άρα και αυτοί οι μετασχηματισμοί βοηθούν την αύξηση των επιδόσεων με το να εκμεταλλευτούμε καλύτερα την κρυφή μνήμη. Και αυξάνει και την καλύτερη χρήση των καταχωρητών. Ένας άλλος μετασχηματισμός που όμως πια υλοποιείται από τους compilers είναι το constant propagation. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ έχουμε το C, που το C το έχουμε ορίσει 3. Στο μετασχηματισμό αυτό, απλώς μεταφέρουμε αυτή την τιμή, τη σταθερή τιμή, στην έκφραση και την αντικαθιστούμε. Δεν κρατάμε το C. Βέβαια, αυτό γίνεται από τους compiler. Εγώ θα σας πρότεινα να το κρατήσετε σε αυτή τη μορφή, γιατί αυτή η μορφή επιτρέπει καλύτερα τη συντήρηση. Αυτή είναι η συντηρήσιμη μορφή. Ενώ εδώ, αν το είχαμε έτσι συν 3, μετά από κάποιο καιρό θα ρωτήσω κάποιον γιατί τι είναι το συν 3. Ενώ εδώ, αν είχαμε αντί για C και ένα καλύτερο όνομα μεταβλητή, π.χ. counter of κάτι, δηλαδή μια μεταβλητή, ένα όνομα μεταβλητή που είναι περιγραφικό, εδώ θα μπορούσαμε να το κατανοήσουμε. Άρα, από θέμα συντηρησιμότητα κώδικα, εγώ επιλέγω αυτό. Και εξάλλου, είπα, ο compiler κάνει αυτό το μετασχηματισμό το post propagation, την διάδοση λοιπόν των σταθερών, και αυτό δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Άλλος μετασχηματισμός, όπου εδώ έχουμε τώρα μία έκφραση που υπολογίζεται και αυτή η έκφραση μπορεί ενδεχομένως να τοποθετηθεί μέσα στην έκφραση. Σε αυτό το σημείο, εγώ πάλι το επιλέγω αυτό. Αυτό ανήκει πάλι στο copy propagation. Εγώ επιλέγω πάλι αυτή τη μορφή κώδικα και όχι την άλλη μορφή, γιατί είπαμε είναι πιο συντηρήσιμος κώδικας. Μπορούμε να κάνουμε έναν άλλο μετασχηματισμό, strength reduction, όπου οι ακριβές πράξεις υλοποιούνται με φθηνότερες. Για παράδειγμα, ο πολλαπλασιασμός επί 2 υλοποιείται με πρόσθεση. Το τετράγωνο υλοποιείται με πολλαπλασιασμό. Δηλαδή, ο πολλαπλασιασμός αυτός είναι πιο φθηνός από ό,τι αυτό. Ή αυτή η έκφραση, δηλαδή ύψωση σε μία πραγματική τιμή, υλοποιείται με μία τέτοια έκφραση και ούτω καθεξής. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μια τέτοια έκφραση, αν εκτελείται εκατομμύρια φορές, έχει νόημα να το κάνουμε. Γιατί αν κερδίσουμε κάποια εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου για μια πράξη, τότε αν πολλαπλασιαστεί από 1 εκατομμύριο, τότε θα γλιτώσουμε κάποια δευτερόλεπτα. Ναι, δεν λέμε για να γλιτώσουμε ώρες. Είναι το κέρδος αρκετά μικρό και γι' αυτό συνήθως ο κάποιος που θέλει να το πάει στο extreme τη βελτιστοποίηση και την παραλοποίηση θα κάνει τέτοιους μετασχηματισμούς. Και αυτό το βλέπουμε μόνο σε τίποτα διαγωνισμούς παραλοποίησης που δίνεται ένα κομμάτι κώδικα και όποιος το παραλοποιήσει να εκτελεστεί πιο γρήγορα σε μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική παίρνει το πρώτο βραβείο, που αν είναι και οικονομικό βραβείο, τότε κάποιος έχει ένα κίνητρο να ασχοληθεί και με λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Άλλοι μετασχηματισμοί, όπως το redundancy elimination, δηλαδή να βρούμε τους υπολογισμούς που είναι άχρηστοι και να τους απομακρύνουμε και να έχουμε ένα μικρότερο κομμάτι κώδικα. Θέματα τα οποία όμως μπορούμε και από profilers να τα βρούμε, όπως κώδικες όπου είναι unreachable, δηλαδή δεν μπορεί να εκτελεστεί ποτέ. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο κομμάτι είναι αν το i ίσον με 0, αν το 1 ίσον με 0. Αυτό, και εδώ έχει εντολές, αυτό εδώ είναι κώδικας όπου είναι unreachable, ποτέ δεν θα εκτελεστεί, γιατί είναι πάντα false αυτό το κομμάτι κώδικα που βρίσκεται μέσα στο if. Useless κώδικας, άχρηστος κώδικας, dead variable, elimination, γι' αυτό και εγώ επιμένω
κάθε φορά να βάζετε το WOL. Πάντα, εννοείται, ακόμα και να μην το πω ρητά, θέλω να έχετε την παράμετρο παύλα WOL σε κάθε εκτέλεση του compiler. Γιατί θα μας εμφανίσει μηνύματα ότι έχεις θέσει μεταβλητές που δεν χρησιμοποιείς, έχεις κάποια προβλήματα κτλ. Γι' αυτό ένας προγραμματιστής πάντα πρέπει να έχει το WOL. Και μόνο όταν υλοποιήσει τον κώδικα και τον φτάσει σε μορφή για να τον παρουσιάσει ή να τον δώσει στους πελάτες, τέλος πάντων, τότε εκεί που είναι production κώδικας και έχει γίνει release, το release εκεί δεν χρειάζεται debugging information. Αλλά όλα τα προηγούμενα WOL και υπενθυμίζω και το Pavla G. Η Pavla G παράμετρος είναι στο GCC παράμετρος που προσθέτει debugging symbols, που είναι μεγαλύτερος ο κώδικας, αλλά αν βάλουμε το Pavla G, μπορούμε να κάνουμε το GDB. Ενδεχομένως, ίσως περισσότεροι από εσάς έχετε ξεχάσει τη χρήση του GDB και σκέφτομαι σε κάποιο εργαστήριο να δούμε ξανά πώς κάνουμε debugging GDB, γιατί είναι ένα εργαλείο που πρέπει να γνωρίζετε πώς κάνουμε debugging. Και στο εργαστήριο, κάθε φορά που υλοποιούμε μαζί τον κώδικα, εκφράζω δυνατά τις σκέψεις μου, προκειμένου να δείτε και στο μυαλό μου πώς σκέφτομαι και πώς βρίσκω πιθανά λάθη. Γιατί εκείνη τη στιγμή γράφω τον κώδικα και κάποια στιγμή μπορεί κάποια στη σημεία να μου έχουν διαφύγει και να δυσλειτουργεί το πρόγραμμα. Οπότε μετά δυνατά σκέφτομαι, αυτό δυσλειτουργεί γιατί πιθανότατα υπάρχει λάθος σε δύο προηγούμενες γραμμές και σιγά σιγά, ξέρετε, τη διαδικασία της αποσφαλμάτωσης, κάνουμε υποθέσεις ότι αυτό οφείλεται ένα, δύο, τρία, σε αυτά εδώ πέρα. Ας εξετάσουμε το ένα, ισχύει το ένα, ισχύει το δύο, ισχύει το τρία και σιγά σιγά εξαλείφουμε τις υποθέσεις που δεν ισχύουν και τέλος καταλήγουμε στο πρόβλημα. Είναι τέχνη η αποσφαλμάτωση και δυστυχώς λίγοι από εσάς την έχετε κάνει κτήμα σας. Εννοώ με τη χρήση εργαλείων αποσφαλμάτωσης, όπως το GDB, step-by-step execution κτλ. Ήδη και από την αρχιτεκτονική, από την assembly, είχαμε κάνει αρκετή δουλειά στο να κατανοήσετε το step-by-step. Τώρα, βέβαια, μπαίνουμε που είμαστε εσύ, είναι η ίδια μεν δεξιότητα του να κάνεις αποσφαλμάτωση, απλώς υλοποιείται με άλλα εργαλεία. Και άλλοι μετασχηματισμοί, procedure inlining για παράδειγμα, όπου εκεί που καλούμε μια συνάρτηση, για παράδειγμα εδώ έχουμε κλείσει μια συνάρτηση η οποία έχει λίγες γραμμές κώδικα. Μπορούμε αυτές τις γραμμές να τις βάλουμε μέσα εδώ στο σημείο που γίνεται κλίση συνάρτησης. Και γιατί να το κάνουμε αυτό? Αυτό θα θυμηθούμε πάλι την αρχιτεκτονική, όπου είχαμε πει ότι κάθε φορά που έχουμε κλίση συνάρτησης έχουμε πιθανό πρόβλημα στη διασωλήνωση, γιατί έχουμε ένα hazard σε επίπεδο ελέγχου. Είναι control hazard και το control hazard σημαίνει ότι αν ο επεξεργαστής αποφασίσει να ακολουθήσει μια α κατεύθυνση και τελικά γίνει β κατεύθυνση, τότε θα έχουμε αυτή την καθυστέρηση. Γιατί θα χρειαστεί να γίνει pipeline flush. Ξανά, αναφέρω ότι αυτοί οι μετασχηματισμοί μας βοηθάνε να κερδίσουμε ένα πολύ μικρό ποσό. Ένα πολύ μικρό ποσό χρόνου. Και γι' αυτό θα πρέπει να τους κάνουμε όταν έχουμε εξαντλήσει όλες τις άλλες τεχνικές που μας επιφέρουν τα μεγάλα κέρδη. Και αν θέλουμε να πάμε τα τελευταία βήματα που είναι πολύ μικρότερα τα κέρδη. Πρώτα δηλαδή φροντίζουμε να υλοποιήσουμε τις βασικές γνώσεις παρελοποίησης και μόνο αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την απόδοση καταλήγουμε σε τέτοιες τεχνικές. Λοιπόν, αυτή ήταν η διάλεξη για αλγοριθμικούς μετασχηματισμούς και θέλω να σας δείξω και
το υπόλοιπο της διάλεξης, είχαμε ξεκινήσει αυτή τη διάλεξη, μάλλον είχαμε σχεδόν ολοκληρώσει αυτή τη διάλεξη, αλλά θέλω να σας δείξω το τελευταίο κομμάτι που δεν είχαμε καλύψει. Είχαμε μιλήσει λοιπόν για ούμα, νούμα, κόμμα και είναι αυτό το τελευταίο κομμάτι που είναι τα στοιχεία παράλληλου προγραμματισμού, όπου απαντάει στο ερώτημα πού βρίσκεται η παραλία. Θα πρέπει να ρωτάμε τον εαυτό μας αν έχουμε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων που πρέπει να επεξεργαστούμε, οπότε έχουμε domain decomposition. Αν έχουμε πολλά τμήματα κώδικα με διαφορετική σειρά, task decomposition, και αν έχει πολλά στάδια, είναι pipeline decomposition. Χρησιμοποιούμε γράφημα εξάρτησης, γραφήματα έχετε διδαχτεί, δηλαδή είναι ένα, εδώ έχουμε ένα κατευθυνόμενο γράφημα, όπου με τα βελάκια δείχνουμε τις εξαρτήσεις που έχουν τα δεδομένα. Και έχουμε ένα κομμάτι κώδικα, όπως αυτό, από 0 μέχρι 3 συν συν, όπου έχουμε την πράξη αλφα του i, βίτα του i, δια 2. Και αυτό το γράφημα, να το αναπτύξουμε, βλέπουμε ανεξάρτητα κομμάτια κώδικα. Μπορούσαμε λοιπόν κάλλιστα να πούμε ότι το κάθε κομμάτι θα ανατεθεί σε άλλον επεξεργαστή και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχουν εξαρτήσεις, δεν υπάρχουν βελάκια που από τη μία επανάληψη να καταλήγουν στην άλλη. Είναι πολύ απλό λοιπόν πρόβλημα και μπορεί να λυθεί με domain decomposition. Σε περίπτωση όμως που είχαμε αυτή την εξάρτηση, βλέπετε ότι είναι μια εξάρτηση ως προς το προηγούμενο βρόχο και βλέπετε εδώ το βελάκι ότι το α του 1 πολλαπλασιάζεται με το β του 2 για να βγάλει ένα αποτέλεσμα, σημαίνει ότι ένα domain decomposition δεν είναι εφικτό να γίνει. Αυτό υπάρχει λοιπόν μια εξάρτηση του κάθε βρόχου, της κάθε επανάληψης με την προηγούμενη. Είναι αρκετά δύσκολο να γίνει παραλληλοποίηση αυτού του κομματικού κώδικα, γιατί υπάρχουν αυτές οι εξαρτήσεις. Τώρα, κατά πόσο μπορούμε να λύσουμε αυτές οι εξαρτήσεις ή όχι, είναι αρκετά δύσκολο, γιατί όλες είναι συνεχόμενες. Άρα, η κάθε εξάρτηση εξαρτάται από την προηγούμενη. Γι' αυτό δεν μπορούμε να το χειριστούμε έτσι. Και δεν μπορεί να παραλληλοποιηθεί το προηγούμενο πρόβλημα. Παράδειγμα, γράφω εξάρτησης. Έχουμε λοιπόν μία συνάρτηση όπου υλοποιείται από υποσυναρτήσεις. Βλέπετε εδώ την τελική τιμή του S από τις αρχικές τιμές. Είχαμε κάνει ένα τέτοιο παράδειγμα στο εργαστήριο με OpenMPI και μπορεί να παραλληλοποιηθεί μέσω task. Δηλαδή να πούμε αυτό θα είναι μία διεργασία, αυτό θα είναι μία άλλη διεργασία, αυτό μία άλλη διεργασία και όλα θα συγχρονιστούν. Και πώς μπορεί να συγχρονιστούν? Π.χ. εδώ θα περιμένει δεδομένα, MPI receive για παράδειγμα, και μετά ακολουθεί η εντολή της πρόσθεσης, άρα και μόνο που θα υπάρχει το MPI receive είναι ένα σημείο ραντεβού, έχουμε συγχρονισμό. Και σε αυτό το σημείο και εδώ έχουμε ένα σημείο ραντεβού. Παράδειγμα γράφω εξάρτησης. Αν έχουμε λοιπόν διαφορετικό κώδικα, όμως, όπως βλέπετε εδώ, κοιτάξτε, έχουμε και if. Εδώ έχουμε πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πάλι αυτές οι εξαρτήσεις που υπάρχουν λοιπόν συνθήκες εξαρτήσεις που μας δυσκολεύουν, μας δυσχεραίνουν το έργο της παραλληλοποίησης. Και δεν μπορούμε κατακόρυφα να χωρίσουμε τον κώδικα. Το κώδικα, τα δεδομένα σε διεργασίες ή νήματα. Παραλληλοποίηση. Πώς μπορούμε να το κάνουμε? Καταρχήν, η φωτογραφία, ό,τι έχει εικόνα, είναι πάρα πολλά δεδομένα. Και αυτό το εξαμηνιό project, το αρκετά, πιστεύω, ενδιαφέρον project, επεξεργασία δορυφορικών εικόνων που έχουμε, που σας έχω δώσει, απαιτεί πράξεις σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος δεδομένων. Και αυτό θέλουμε γι' αυτό domain decomposition, δηλαδή διάσπαση των δεδομένων σε κομμάτια και ανάθεση σε διεργασίες. Από αυτά, αναζήτηση ενός εγγράφου για όλες τις περιπτώσεις μιας λέξης και εδώ μείωση του domain decomposition. Μπορούμε να σπάσουμε το έγγραφο σε γραμμές και να το κατανείμουμε σε διαφορετικές διεργασίες. Τώρα, ενημέρωση ενός υπολογιστικού φύλου μπορεί να έχει εξαρτήσεις, δηλαδή το ένα να θέλει το άλλο, το άλλο, το άλλο κλπ.
Άρα, αναλόγως τη δομή, θα λέγαμε. Πάντως, αν είναι μόνο δεδομένα, τότε μπορεί να γίνει domain decomposition. Διαφορετικά, μπορεί να γίνει και control. Το μεταγλωτίζοντας, ξέρετε, υπάρχουν και παράλληλοι compilers που κάνουν compile ένα ποσό αρχείων όσο είναι το πλήθος των επεξεργαστών που έχουμε. Και εδώ μεταγλωτίζοντας ένα πρόγραμμα, προανάκληση δεδομένων, αυτό κάθε σελίδα μπορεί να είναι άλλη διεργασία. Οπότε βλέπετε κυρίως είναι domain decomposition και έχουμε και κάποια task decomposition, όπως η μεταγλώτηση, η προανάκληση σελίδων και επεξεργασία κειμένου. Ένα πινακάκι που μπορεί να μας καθοδηγήσει προς την έβρεση παραλίας, αν ακόμα δυσκολευόμαστε, αν και νομίζω τόσο πολύ που αναπτύσσουμε σε κάθε διάλεξη θέματα παραλληλοποίησης, πιστεύω είστε σε ικανοποιητικό καλό επίπεδο, ώστε μόλις βλέπετε ένα αλγόριθμο να μπορείτε να κατανοήσετε ποιο είδους παραλληλοποίηση θα χρησιμοποιήσετε. Αν έχει μεγάλα σύνολα δεδομένων, τότε είναι πολύ απλό το. Μάλλον πολύ απλό. Απλώς είναι η επιλογή της domain decomposition είναι πολύ πιο φυσική να γίνει. Πυκνοί πίνακες. Και αυτό το domain decomposition διαιρώντας το διάστημα μεταξύ των πυρήνων. Ναι. Ενώ πιο δύσκολη η αδύναμη είναι όταν έχουμε πολύ λίγα δεδομένα, άρα έχουμε περισσότερες πράξεις. Εδώ ίσως δυσκολευτούμε και sparse matrix, αραιές μήτρες. Απαιτεί τη συνεργασία για την παραλληλοποίηση. Μπορεί να είναι συνεργασία για ανταλλαγή πληροφοριών. Το ένα στέλνει δεδομένα στον άλλο, το ένα νήμα στο άλλο νήμα, μια διεργασία στην άλλη διεργασία. Ή θέματα συγχρονισμού. Το μοντέλο UMA το έχουμε δει. Για να αξιολογήσουμε τα μοντέλα παραλληλοποίησης, θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο ανταλλάσσουν πληροφορίες, πώς συγχρονίζονται, σχετικά με την καθυστέρηση που υπάρχει και αν χρησιμοποιούνται σημαφόρες. Η μεθοδολογία λοιπόν της παραλληλοποίησης είναι η μελέτη του προβλήματος. Υλοποιούμε πάντα αν δεν έχουμε το σηριακό κώδικα και στη συνέχεια εξετάζουμε αυτό το κώδικα αν μπορούμε να το παραλληλοποιήσουμε. Υπάρχουν ενδεχομένως ευκαιρίες σε διάφορα σημεία του κώδικα που πρέπει να βλέπουμε κάθε φορά και νήματα ή διεργασίες, θα έλεγα, για να παραλληλοποιήσουμε. Γιατί αν έχουμε έναν υπολογιστή, βέβαια, αναγκαστικά νήματα θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί οι διεργασίες είναι αρκετά κοστοβόρες. Τώρα, τι είναι διεργασία, ελαφρές διεργασίες, θα τα δούμε στην επόμενη διάλεξη, στην επόμενη ώρα. Αν έχουμε νήματα, γιατί υπενθυμίζω από αύριο θα βλέπουμε νήματα πια, OpenMP. Έχουμε λοιπόν τρία νήματα που όλα έχουν μια κοινή μνήμη, shared μνήμη. Αυτή η κοινή μνήμη σημαίνει ότι αν έχουμε π.χ. μια τιμή και την τροποποιούν πολλά νήματα, τότε πρέπει να επιτύχουμε να το κάνουμε με αμοιβαίο αποκλεισμό, γιατί αλλιώς θα έχουμε χαμένες συναλλαγές. Υπάρχει λοιπόν η κοινή μνήμη, κάθε νήμα έχει και ιδιωτικές μεταβλητές. Αν θέλουμε να κάνουμε task decomposition, κάθε συνάρτηση εκτελείται από ένα νήμα και υπάρχει μια κοινή περιοχή μνήμης που τοποθετούν εκεί τα προσωρινά αποτελέσματα. Όμως και εδώ απαιτείται συγχρονισμός. Για παράδειγμα, αυτό το νήμα θέλει σε αυτό το σημείο ένα συγχρονισμό ότι έχει τοποθετηθεί το αποτέλεσμα της συνάρτησης ε0 από το thread 0 στην κοινή μνήμη. Διαφορετικά, αν δεν έχει τοποθετηθεί, είναι μια άκυρη τιμή και δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τα νήματα μπορούν να υλοποιήσουν και διασωλήνωση, δηλαδή το ένα νήμα παίρνει κάποια δεδομένα, εξάγει δεδομένα στην κοινή μνήμη, όπου τα παίρνει το άλλο νήμα, εξάγει δεδομένα κ.ο.κ. Ομοίως, εδώ απαιτείται συγχρονισμός, ώστε τα δεδομένα που θα πάρει από την κοινή μνήμη, το ένα νήμα, να είναι έγκυρα και όχι σκουπίδια. Τα νήματα έχουν ιδιωτικές και κοινόχρησες μεταβλητές. Ιδιωτικές μεταβλητές είναι τιμές που μόνο το νήμα ξέρει. Δηλαδή, αυτό το νήμα δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις ιδιωτικές μεταβλητές και υπάρχουν και οι κοινές μεταβλητές, όπου, όπως λέει και η λέξη, είναι κοινές και για τα δύο νήματα. Ας δούμε ένα domain decomposition με νήματα. Έχουμε αυτό το κομμάτι κώδικα, i στο 0, i μικρότερο στο 1000, i συν συν και α του i, φου. Και βλέπουμε ότι σπάμε το for loop, γιατί έχουμε δύο νήματα, στη μέση.
σας είχα δείξει πριν από κάποιες διαλέξεις το πώς γίνεται η διάσπαση του πεδίου ορισμού, πώς υπολογίζουμε δηλαδή το ποσό έργου που πρέπει να κάνει ο καθένας, κάθε διεργασία του καθενήμα, και από πού ξεκινάει και πού τελειώνει. Και να το έχετε υπόψη αυτό, γιατί θα το χρειαστούμε και σε νήματα. Τους πάμε λοιπόν, το ένα νήμα κάνει από 0 μέχρι 500, και εδώ είναι βασικά από 500 και το άλλο από 500 μέχρι 1000. Και έτσι λοιπόν έχουμε σπάσει την είσοδο των 1000 στοιχείων σε δύο των 500. Εδώ μπορεί να είναι κοινό στη μεταβλητή, γιατί το κάθε i είναι ανεξάρτητο από το άλλο. Δηλαδή το νήμα, που αυτό θα, το νήμα το 0 θα γράψει από α0 μέχρι α499, ενώ το νήμα 1 από α500 μέχρι α999. Δηλαδή είναι ανεξάρτητοι οι δείκτες. Μπορεί να είναι λοιπόν μια κοινή περιοχή μνήμης, αλλά δεν θα έχουμε χαμένες συναλλαγές και δεν χρειάζεται να τοποθετήσουμε δομές ελέγχου και συγχρονισμού σε αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε λοιπόν ένα task decomposition, δηλαδή έχουμε μια συνάρτηση F, μια συνάρτηση G και υλοποιεί μια αριθμητική πράξη κάθε συνάρτηση. Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα νήμα που να εκτελέσει τη μια συνάρτηση, ένα νήμα να εκτελέσει την άλλη συνάρτηση και η κεντρική διεργασία λαμβάνει αυτά τα αποτελέσματα. Ιδιωτικές λοιπόν και κοινόχρησες μεταβλητές. Για τις επόμενες εβδομάδες το εργαστήριο θα μας απασχολήσει αρκετά, καθώς γράφουμε κώδικα, και να μπορούμε να αποφασίζουμε κάθε φορά ποια μεταβλητή πρέπει να είναι κοινόχρηση και ποια ιδιωτική, γιατί εμείς ως προγραμματιστές ορίζουμε στον κώδικά μας, όπως θα δούμε αύριο στις 7 η ώρα στο εργαστήριο OpenMP. Οι κοινόχρησες μεταβλητές συνήθως βάζουμε κάτι που είναι στατικό, μεταβλητές ορού, περιεχόμενα του χρόνου εκτέλεσης, και ιδιωτικές μεταβλητές, δίκτυ βρόχου. Γενικά, όταν έχουμε δίκτυ σε βρόχο, αυτό πάντα να το βάζουμε ιδιωτικό. Και ο χρόνος εκτέλεσης των λειτουργιών της σύσταση που επικαλείται το νήμα. Δηλαδή, το νήμα θα καλεί κάποιες συναρτήσεις και θα έχει αυτές τις τιμές που θα εξάγονται από αυτές τις συναρτήσεις στις ιδιωτικές μεταβλητές. Λοιπόν, είναι 10 και 4. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 12-13 λεπτών. Οπότε και 18 επιστρέφετε όλοι για να συνεχίσουμε. Υπενθυμίζω το chat θα είναι ανοιχτό αν θέλετε να θέσετε κάποια ερωτήματα. Και επιστροφή λοιπόν σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Και ας δούμε από το βιβλίο που σας έχω πει, που είναι ελεύθερο στον κάλυπο, δηλαδή το βιβλίο Παράλληλα Συστήματα και Προγραμματισμός, γιατί δεν ξέρω ακόμα αν έχετε προμηθευτεί βιβλία. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ένα κομμάτι που έχω σημειώσει. Και συνδέεται ασφαλώς με αυτό που είχαμε πει προηγουμένως, διάσπαση εργασίας. Εξαρτάται από τον προγραμματιστή να αποκαλύψει τις δυνατότητες παράλληλης εκτέλεσης σε ένα κώδικα. Κάποιες εφαρμογές όπου εξομοιώνονται φυσικά φαινόμενα, όπως οι θερμοκρασίες στα σημεία ενός χάρτη, έχουν μια αναπαράσταση σε διζάστατο πίνακα. Μπορούμε εύκολα να κάνουμε διάσπαση πεδίου ορισμού, domain decomposition, γιατί οι υπολογισμοί που εκτελούνται από το σειριακό πρόγραμμα είναι παρόμοιοι για κάθε στοιχείο της δομής. Και αυτή η διάσπαση είναι SPMD, Single Processor Multiple Data. Συνηθισμένη τεχνική είναι η επαναληπτική διάσπαση σε εργασίες ή διεργασίες, και υπάρχει ένα master node που δημιουργεί εργασίες που τις αναθέτει σε επεξεργαστές, και όταν κάποιος επεξεργαστής τοποθετηθεί σε idle κατάσταση, έρχεται και
παίρνει κάποια άλλη εργασία. Διατηρούνται απασχολημένοι όλη την ώρα. Αναδρομική διάσπαση ή διάσπαση ηλεκτή εργάτη. Ένας επεξεργαστής κάνει διάσπαση σε δύο παραπάνω υποτμήματα και αυτοί μπορεί ομοίως να κάνουν διάσπαση σε δύο παραπάνω υποτμήματα και να το στείλουν σε άλλους επεξεργαστές και ούτω καθεξής. Πρέπει βέβαια να είναι ισοζυγισμένη διάσπαση. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διάσπαση πεδίου ορισμού γιατί μεταβάλλονται δυναμικά. Π.χ. έχουμε εδώ φάσεις και η κάθε φάση μπορεί να είναι ως ξεχωριστή διαργασία. Εδώ είναι, όπως έχουμε πει, η διασωλήνωση, τύπου διασωλήνωση, δηλαδή παραλληλοποίηση τύπου διασωλήνωση και ονομάζεται λειτουργική διάσπαση. Οι παράλληλοι λοιπόν υπολογιστές φυσικό επακολούθησε τις ανάγκες να ξεφύγουμε από το κλασικό σχεδιακό μοντέλο. Υπάρχει λίστα top 500 που είναι αρκετά ενδιαφέρουσα για όποιον θέλει να γνωρίσει τους ισχυρότερους υπολογιστές στον πλανήτη και ενημερώνεται κάθε 6 μήνες. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες εφαρμογές για τα παράλληλα αυτά συστήματα. Θέματα που μας απασχολούν είναι το κομμάτι με των προβλημάτων και επικοινωνία των επεξεργαστών. Υπάρχουν διαφορετικού τύπου αρχιτεκτονικές, όπως είχαμε δει κατά πλήν. Κάθε προγραμματιστικό μοντέλο έχει το δικό του ιδιαίτερο τρόπο σκέψης. Και αυτό που ασχολούμαστε είναι ένα μοναδικό μείγμα υλικού, λογισμικού, εφαρμογών και θεωρίας. Και ας δούμε λίγο τις πρώτες σελίδες από τα συστήματα κοινόχρησης μνήμης που θα προγραμματίσουμε αύριο στο εργαστήριο. Πολυεπεξεργαστές κοινόχρησης μνήμης. Και είναι τα παράλληλα συστήματα με τη μεγαλύτερη διάδοση. Γιατί πιστεύω όλοι μας πια, τουλάχιστον ένα σύστημα που έχει τύπου MIMD έχουμε στο σπίτι. Τουλάχιστον ένα τέτοιο σύστημα βρίσκεται στο χώρο μας. Δηλαδή, multiple instruction, multiple data, πολυπύρινο σύστημα. Μπορεί να είναι και το κινητό σας τηλέφωνο. Ή θα είναι σίγουρα το κινητό σας τηλέφωνο, αλλά και οι υπολογιστές, laptop, όλα αυτά είναι MIMD. Το κόστος των συστημάτων μπορεί να είναι πολύ χαμηλός και πολύ ψηλό. Για παράδειγμα, πολυπύρινο κινητό μπορείτε και με 60 ευρώ να πάρετε. Διασύνδεση με ένα απλό διάβλο έχουν κάποιες αρχιτεκτονικές, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε και ένα χωρισμό στο διάβλο. Δεν μπορούμε να τοποθετούμε δεκάδες επεξεργαστές στον ίδιο διάβλο. Δεν μπορούν να προσθεθούν πάρα πολλοί επεξεργαστές, γιατί οι επιδόσεις πέφτουν σημαντικά. Υπάρχει η χρήση κρυφής μνήμης που είναι ξεχωριστή σε κάθε επεξεργαστή. Κάθε επεξεργαστή έχει μια ιδιωτική μνήμη, αλλά δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα, το πρόβλημα της ενοχής που θα το αναπτύξουμε και εμείς σε επόμενη διάλεξη. Και εδώ είναι η βασική οργάνωση και θα σταματήσουμε σε αυτό το section. Δηλαδή υπάρχει μια κοινή διασύνδεση, υπάρχουν επεξεργαστικά στοιχεία, κοινόχρησες μνήμες και όλα αυτά είναι προσβάσιμα μέσω ενός κοινού δικτύου διασύνδεσης. Που βέβαια έχει πλεονεκτήματα, έχει και μειονεκτήματα όπως θα συναντήσουμε και θα αναπτύξουμε σε άλλη διάλεξη. Υπενθυμίζω αυτό το βιβλίο μπορείτε να το κατεβάσετε ελεύθερα από τον κάλυπο άμα το ψάξετε και σε περίπτωση που δεν έχετε προμηθευτεί ακόμα τα βιβλία μπορείτε να μελετήσετε αυτό το βιβλίο, καλύπτει πλήρως όλα όσα εμείς ασχολούμαστε. Δηλαδή θα δείτε, έχει μέσα οργάνωση κοινόχρησης μνήμης, οργάνωση κατανεμημένης μνήμης, για το τύπο MPI, πώς προγραμματίζεται η κοινόχρηση τη μνήμη, δηλαδή θα το αναπτύξουμε βέβαια γενικότερα στο εργαστήριο αυτό το κομμάτι και αναφέρει μηνύματα, πώς υλοποιούμε μηνύματα με p-thread βέβαια, σε αυτό ο συγγραφέας έχει επιλέξει, δηλαδή προγραμματισμό με p-thread και με μεταβίβαση μηνυμάτων, με MPI, δηλαδή μέσα έχει ένα κεφάλαιο που συνδέεται άμεσα με το εργαστήριο που έχουμε δει ως τώρα, που είναι ο προγραμματισμός, βλέπετε εδώ, MPI. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μελετήσει αυτό το υλικό, το MPI, σε συνδυασμό με το υλικό που σας έχω δώσει, που είναι το ένα καλύπτει και το άλλο, αλλά εδώ παρουσιάζεται με κάποιον άλλο τρόπο γραφής. Με τις ίδιες εντολές, τον ίδιο τρόπο συγγραφής προγραμμάτων MPI έχουμε αναπτύξει, αλλά εδώ είναι κάποια άλλα προβλήματα που εμείς δεν έχουμε. Εμείς ζητάμε άλλα προβλήματα. Εδώ, για παράδειγμα,
Τη σταθεραπή το έχω σε κάποιο εργαστήριο από φυλάδι, είναι πολύ κλασικό. Δείτε την υλοποίηση στο γραφείο, δείτε την υλοποίηση τη δικιά μου που βρίσκεται στο E-Class, αντίστοιχο εργαστηριακό φυλάδιο, πίνακα σε επιδιάνισμα και αυτές είναι οι κλασικές ασκήσεις που συναντάμε κάθε φορά στα παράλληλα στήματα. Θέματα βελτιστοποίησης, επικοινωνίας κτλ. Και μετά και το άλλο κεφάλαιο που είναι μετρικές και επιδόσεις. Ήδη σε προηγούμενο εργαστήριο και εμείς βλέπαμε το θέμα του χρόνου, πώς υπολογίζουμε τον χρόνο, που είναι η πολύ βασική μετρική. Δηλαδή το πώς μπορούμε αντικειμενικά να έχουμε καταμέτρηση χρόνου εκτέλεσης, προκειμένου να μπορούμε να αποφασίζουμε κατά πόσο ένας αλγόριθμος έχει βελτιστοποιηθεί ή όχι. Θα συνεχίσουμε βέβαια και άλλο από αυτό το βιβλίο, θα σας παρουσιάσω και άλλες ενότητες και μπορούμε να μεταβούμε στην διάλεξη σχετικά με τα νήματα και τον παραλληλισμό διεργασιών. Υπενθυμίζω, θα δούμε αύριο νήματα, OpenMP, θα προγραμματίσουμε νήματα με OpenMP, με το πλαίσιο αυτό, παραλληλοποίησης, και είχαμε αναφέρει τα νήματα και στα λειτουργικά συστήματα και πώς το λειτουργικό σύστημα χειριζόταν τα νήματα. Οπότε κάποιες έννοιες σας είναι οικίες. Η βασική μονάδα ως τώρα είναι που βλέπαμε είναι η διεργασία, δηλαδή η βασική μονάδα παραλληλοποίησης στο MPI. Και ακόμα και στο ίδιο σύστημα, σε ένα σύστημα ενός υπολογιστή, μπορούμε να έχουμε πολλαπλές διεργασίες MPI. Ακόμα και να παραλληλοποιούν το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να έχει π.χ. στο δικό του σύστημα τόσες MPI διεργασίες, όσες είναι οι επεξεργαστές του συστήματος. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να μην ασχολείται καν με νήματα, αλλά με διεργασίες. Βέβαια, η διεργασία έχει overhead για τη δημιουργία κτλ. Γι' αυτό δεν την προτιμούμε, αν είμαστε σε ένα μόνο σύστημα, να έχουμε τόσες διεργασίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε στο HPC cluster πίσω κάποιον επεξεργαστή που έχει 24 πυρήνες. Θα μπορούσαμε να δούμε το ίδιο πρόβλημα και ίσως είναι μια ενδιαφέρουσα άσκηση να κάνουμε, δηλαδή να δούμε 24 διεργασίες αν εκτελεστούν για το ίδιο πρόβλημα, τι χρόνο θα έχουμε συνολικής εκτέλεσης, επεξεργασίες μας εικόνες και 24 νήματα για το ίδιο πρόβλημα, τι χρόνο εκτέλεσης θα έχουμε. Βέβαια, με μια παραλληλοποίηση όσο δυνατόν καλύτερη και με τα δύ frameworks, και με το OpenMP και το OpenMPI. Ίσως αυτό, αφού προχωρήσουμε στο OpenMP, μπορούμε προς το τέλος να κάνουμε ένα τέτοιο πείραμα. Εντάξει, αν και εσείς μπορείτε να το κάνετε, αλλά αν θελήσετε, ενημερώσουμε προς το τέλος των διαλέξεων του εργαστήριου, να το δούμε και μαζί. Όπως σας είπα, μπορούμε να έχουμε πολλαπλές διεργασίες για να παραλληλοποιούν ένα πρόβλημα και τώρα θυμήθηκα κάτι που έτυχε να δουλεύω το Σαββατοκύριακο. Έφτιαξα ένα σκεπτάκι, γιατί όπως ξέρετε, ασχολούμαι και με τη διαχείριση των συστημάτων, των servers. Και έφτιαξα ένα σκεπτάκι όπου ήθελα να δημιουργεί μια ψηφιακή υπογραφή hash για αρχεία του συστήματος, προκειμένου να μπορώ να ελέγχω με εύκολο τρόπο αν έχει τροποποιηθεί κάποιο αρχείο, ίσως από hacker, ίσως από κατάρρευση του συστήματος. Και αυτό γιατί το έκανα, γιατί συνάντησα δυσλειτουργία σε ένα σερβερ και έψαχνα να βρω ποιο αρχείο είχε καταστραφεί, γιατί είχε πολλές βιβλιοθήκες κτλ. Και τελικά έπρεπε να δημιουργήσω ένα τέτοιο σκριπτάκι που θα σας το δείξω τώρα, και το οποίο σκριπτάκι δημιουργεί ψηφιακή υπογραφή για κάθε αρχείο. Είναι ένα είδος IDS. Δηλαδή, Intrusion Detection System, αλλά εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Για hacking δεν το χρησιμοποιώ, γιατί δεν γίνονται hacking. Έχει καλή ασφάλεια το τμήμα και οι servers που επιβλέπω, αλλά κυρίως για κατάρρευση, μάλλον για καταστροφή αρχείων από προβληματικό δίσκο ή προβληματικό flash δίσκο. Λοιπόν, να σας δείξω κομμάτι από αυτό το script, το οποίο όμως
Πρέπει να βρω λίγο το SSH, γιατί βρίσκεται σε άλλο σύστημα. Τώρα θα σας το δείξω. Σε αυτό λοιπόν το σκεπτάκι που θα σας δείξω, είναι σε Bash Script, γλώσσα, δημιουργεί hashing, δημιουργεί hash τα αρχεία. Λοιπόν, αυτό είναι η τελευταία προσθήκη λοιπόν που έβαλα και σας απλώς σε περίπτωση που εκτελείται σε FreeBSD ο αριθμός των πυρών του συστήματος βρίσκεται χρησιμοποιώντας το sysctl, οπότε βρίσκω εδώ τον αριθμό του συστήματος. Σε περίπτωση που είναι το Linux, υπάρχει το ncore, δηλαδή αν γράψουμε για παράδειγμα ncores, εδώ δεν το έχω εγκαταστήσει βέβαια, αλλά στο πλειάδες είναι εγκαταστημένο, μας εμφανίζει τον αριθμό των πυρήνων. Σε περίπτωση που όμως δεν εμφανιστεί καθόλου ο αριθμός των πυρήνων, κατευθείαν θέτω τη μη 2. Και για να έχω ένα oversubscribed, γιατί τι γίνεται, κοιτάξτε τι, γιατί το κάνω oversubscribed. Δηλαδή, αν έχω 2 επεξεργαστές, εγώ δημιουργώ διπλάσιο αριθμό φόρτου, δηλαδή 4 εργασίες κάθε φορά. Και αυτό το κάνω γιατί αυτό το script συνεχώς διαβάζει από το δίσκο αρχεία και κάνει το hash. Και επειδή είναι IO bound το σύστημα, δηλαδή συνεχώς διαβάζει από το δίσκο, έχουμε δηλαδή εντατική χρήση του υποσυστήματος εισόδου-εξόδου, για να το χρησιμοποιήσουμε καλύτερα, το κάνω oversubscribe, γιατί είχαμε δει και κάποια γραφήματα σχετικά με το αν είναι CPU bound ή IO bound, από ποιο σημείο και μετά έχουμε καλύτερη εκμετάλλευση. Οπότε με το διπλασιασμό του φόρτου εργασιών έχω καλύτερη απόδοση του συστήματος. Δηλαδή αν θέλω να κάνω hash 10.000 αρχεία, το να δημιουργώ 2 εργασίες κάθε φορά για ένα διπύρινο σύστημα δεν είναι τόσο αποδοτικό όσο να δημιουργήσω 4 εργασίες κάθε φορά για ένα διπύρινο σύστημα. Λοιπόν, απλώς να σας δείξω το κομμάτι που μας αφορά εδώ. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Στην περίπτωση λοιπόν που θέλω να δω για όλα τα αρχεία σε όλους τους καταλόγους, εμφανίζει το μήνυμα ότι αριθμό πυρήνων, θα χρησιμοποιηθούν τόσοι πυρήνες και η εντολή είναι εξής. Find, ψάξε στον κατάλογο που έχει δώσει ο χρήστης, μπορεί να είναι το root, γι' αυτό να έχει χιλιάδες αρχεία. Στο ίδιο mount point, εξαιρώ κάποιους καταλόγους που δεν με ενδιαφέρουν. Και αυτά τα αποτελέσματα θέλω να τα παρελοποιήσω, να τα κάνω hashing. Το πρόγραμμα είναι CKSFB. Αυτό είναι το πρόγραμμα που δημιουργεί το hash για κάθε αρχείο. Και κοιτάξτε όμως πώς γίνεται η παρελοποίηση. Το γίνεται με το πρόγραμμα XArg, δηλαδή το κάνω διασωλήνωση στο XArg. Παύλα P σημαίνει δημιούργησε τόσες παράλληλες εργασίες. Όσο είναι το αριθμός που έχω θέσει πιο πριν, δηλαδή για διπύρινο σύστημα, 4 εργασίες. Κάθε φορά, κάθε διεργασία θα παίρνει μια παράμετρο από το pipe και θα την οδηγεί στο CKSLV. Και το παύλα 0 είναι ότι είναι null terminated τα ονόματα που επιστρέφει το find, και αυτό έχω βάλει πριν 0, γιατί με το null terminated, δηλαδή το κάθε αρχείο ολοκληρώνεται στο null terminated byte, γιατί άμα δεν βάλω το null terminated byte και βάλω παύλα print, τότε ένα αρχείο που θα έχει κενά θα θεωρηθεί ότι είναι 2 αρχεία. Δηλαδή, αν πούμε hello world, αν υπήρχε τέτοιο αρχείο, όπως ξέρετε από τη διασωλήνωση, θα έπαιρνε το hello ξεχωριστά και το world ξεχωριστά. Γι' αυτό αυτή είναι μια τεχνική που όποιος θέλει να ασχολείται με αρχεία πρέπει να την γνωρίζει, ότι πρέπει να βάζει null terminated ονόματα αρχείων από το find για να μπορεί να τα χειριστεί χωρίς πρόβλημα. Και έτσι λοιπόν αυτό βλέπετε μόλις εκτελεστεί, έχει ως συνέπεια να παρελοποιήσει αυτές τις εργασίες και βέβαια εδώ έχουμε μια παραλληλοποίηση που είναι ανεξάρτητη η μία διεργασία από την άλλη. Εδώ δημιουργεί ξεχωριστά διεργασίες που εκτελούν το CKSV και μόλις ολοκληρωθεί κάθε φορά το hashing,
Έχω επανέλθει, δεν... Μ' ακούτε? Ναι, ακούγεστε. Ωραία, υπήρχε μια μικρή παύση εδώ στη σύνδεση. Λοιπόν, περιέγραφα το σκριπτάκι, το οποίο, για να το ξανανοίξω πάλι, να το δούμε. Share screen. Okay. Λοιπόν, περιέγραφα σε αυτό το σημείο ότι με το find οδηγώ τα δεδομένα το κάθε αρχείο ξεχωριστά στο πρόγραμμα XArcs, που εκτελεί τόσες ανεξάρτητες διεργασίες. Είναι σημαντικό εδώ ότι μία εργασία είναι ανεξάρτητα από την άλλη και όταν εκτελείται το CHSV παίρνει το input του αρχείου κάθε φορά και στη συνέχεια το καθοδηγεί και το αποκάνει append σε ένα αρχείο SMB file. Οπότε, αν θέλουμε να δούμε μια εκτέλεση αυτού του script, για παράδειγμα, για το κατάλογο bin, όλα αυτά τα αρχεία τα οδήγησε και τα έκανε hast πολύ γρήγορα, όπως είδατε, σε αυτό εδώ το αρχείο, όπου βλέπω εδώ πώς είναι το hast, είναι το αρχείο κάθε φορά και η ψηφιακή υπογραφή. Το κάθε αρχείο έχει ψηφιακή υπογραφή. Οπότε, έχοντας αυτό, μπορώ εγώ, για παράδειγμα, να επιβεβαιώσω αν αλλάξει κάτι, την ορθότητα, με το SV Pavla F. Και μου αναφέρει ότι όλο είναι OK και τα λοιπά. Άρα, χρησιμοποίησα την παραλληλοποίηση σε επίπεδο φλοιούρια για να επιτύχω την εκτέλεση γρήγορα της διαδικασίας hashing, χρησιμοποιώντας όλους τους πυρήνες, αλλά με oversubscribe, ίσως αυτή, μάλλον δεν κάνω share. Α, το share το βλέπετε κανονικά, ε. Ναι, ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι έχω κάνει oversubscribed, δηλαδή δημιούργησα παραπάνω διεργασίες από τους πυρήνες που έχω στο σύστημά μου. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε. Αν έχετε μικρόφωνο ανοιχτό, καλό, θα ήθελα να το έχετε σε mute, γιατί ακούω κάποιο θόρυβο. Οπότε, ποιος έχει ανοιχτό μικρόφωνο? Ωραία. Καλό είναι να έχετε κλειστά τα μικρόφωνά σας. Αναφερόμασταν στις διεργασίες. Και η κάθε διεργασία έχει δικιά της περιοχή διευθύνσεων, δικό της program counter, δικό της stack register, προστατευμένο χώρο διευθύνσης και ένα μοναδικό νήμα ελέγχου. Όμως, εκτός από τις διεργασίες, μπορούμε να έχουμε και νήματα. Οι διεργασίες, επιθυμίζω, είναι ανταγωνιστικές. Δηλαδή, η μία διεργασία ανταγωνίζεται για πόρους από την άλλη. Οι πόροι που θα δοθούν σε μία διεργασία θα είναι πόροι που θα τους πάρει μια διεργασία, δεν θα τους δίνει σε άλλη διεργασία. Υπάρχει έντονο το ανταγωνιστικό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή έχουμε τα νήματα που είναι συνεργατικά. Δηλαδή το ένα νήμα συνεργάζεται ως προς τη δυνατότητα κράτησης πόρων και διαμοιρασμού. Γι' αυτό υπάρχουν περιπτώσεις που άλλες φορές τα νήματα είναι καλύτερη τεχνική προγραμματισμού και άλλες φορές οι διεργασίες. Εδώ τώρα κάποια παραδείγματα σχετικά με πιθανά προβλήματα που θα είχαμε είτε πολλαπλές διεργασίες είτε πολλαπλά νήματα. Το νήμα είναι κομμάτι σε μια διεργασία. Τα νήματα ανοίγουν σε διεργασία. Μια διεργασία έχει πολλά νήματα. Και τα νήματα έχουν κοινά το χώρο διευθύνσεων, το μετρητή προγράμματος, καταχωρητές και στίβα χρήστη και στίβα πυρήνα. Υπάρχουν βέβαια και ιδιωτικές μεταβλητές. Κάθε νήμα μπορεί να έχει ιδιωτικές μεταβλητές, εκτός από τις κοινόχρησες μεταβλητές. Κάθε νήμα έχει δικό του μετρητή προγράμματος, καταχωρητές και στίβα. Γιατί το κάθε νήμα καλεί συναρτήσεις. Άρα κάθε συνάρτηση
έχει μια διεύθυνση επιστροφής και το κάθε νήμα πρέπει να ξέρει τη διεύθυνση επιστροφής από τη συγκεκριμένη συνάρτηση. Απεικόνηση διεργασίας και νήματος. Αυτό το διαγράφημα το είχαμε ξαναδεί, όπου έχουμε μία διεργασία και έχει πολλά νήματα. Χρησιμοποιούνται ευρέως τα νήματα σε εφαρμογές, κατανεμημένα συστήματα, παράλληλα συστήματα, σε GUI, λειτουργικά συστήματα. Είναι μια έννοια που πρέπει να την γνωρίζετε ως προγραμματιστές. Και τα νήματα, είπαμε, συνεργάζονται, ενώ οι διεργασίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Σε κάνα 6-7 λεπτά θα ενεργοποιήσω το quiz, οπότε θα χρειαστείτε, όσοι θέλετε να πάρετε μέρος, να συνδεθείτε στο ARC, να το ξέρετε αυτό. Multithreading, καλύτερη απόδοση, καλύτερη δομή. Είναι πιο ανταποκρίσιμο γενικά ένα πρόγραμμα που έχει πολλαπλά νήματα. Και σε περίπτωση που δεν έχει πολλαπλά νήματα, τότε βλέπουμε κάποιο μήνυμα στην οθόνη, για παράδειγμα, ότι δεν ανταποκρίνεται η συγκεκριμένη διεργασία. Δεν ανταποκρίνεται γιατί στέλνει κάποιο σήμα, αλλά δεν έχει ένα νήμα να το εξυπηρετήσει αυτό το σήμα, γιατί το μοναδικό νήμα που έχει είναι η βασική ροή εκτέλεσης, η οποία έχει μπλοκαριστεί από κάποια είσοδο-έξοδο. Νήματα, λοιπόν, σε διάφορες εφαρμογές, σε διακομιστή, έχουν, είπαμε, πολλά πλεονεκτήματα και κυρίως ο χρόνος δημιουργίας είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο μιας διεργασίας. Γι' αυτό προτιμούμε τα νήματα και είναι πολύ πιο γρήγορη επικοινωνία. Δηλαδή, σε ένα πρόβλημα που έχουμε μεταφορά δεδομένων, έντονη μεταφορά δεδομένων από μια παράλληλη ροή σε μια άλλη, μπορούμε με την κοινόχρηστη μνήμη να έχουμε καλύτερους χρόνους απόκρισης από ότι με μεταβίβαση μηνυμάτων. Είναι πιο απλό μοντέλο προγραμματισμού. Θα δείτε, το OpenMP είναι πολύ πιο εύκολο από το OpenMPI. Διάφορες, λοιπόν, υλοποιήσεις. Ο απλός κύκλος ζωής, ένα νέο νήμα, ξεκινάει, μπαίνει υπό αναστολή και τερματίζει. Ένα thread βρίσκεται σε κατάσταση όταν ενεργοποιηθεί η μέθοδος sleep, wait ή όταν έχει μπλοκαριστεί. Και γι' αυτό θέλουμε νήματα σε επίπεδο πυρήνα, ώστε αν ένα νήμα ζητήσει είσοδο-έξοδο, αυτό θα μπλοκαριστεί. Αλλά θα μπλοκαριστεί μόνο το νήμα και ο πυρήνας θα επιλέξει κάποιο άλλο νήμα της διεργασίας για να συνεχίσει την εκτέλεση. Μεταφορά από την εκτελούμενη στην έτοιμη κατάσταση, ένα νήμα μπορεί να παραδώσει τον επεξεργαστή σε άλλο νήμα της ίδιας διεργασίας. Μπορούμε να έχουμε και κάποια κατάσταση όπου υπάρχει χρονοδρομολόγηση του χρήστη για τα νήματα της ίδιας διεργασίας, δηλαδή μπορεί να δώσει και προτεραιότητες στα νήματα που αποτελούν μια διεργασία για να έχουν είτε πιο μεγάλη προτεραιότητα και να εκτελούνται πιο γρήγορα από κάποια άλλα της ίδιας διεργασίας κάθε φορά. Για τερματισμό νήματος, σχετικά με την προτεραιότητα των νημάτων, έχουν προτεραιότητα όσο η διεργασία που τα δημιούργησε. Τώρα, για το συγχρονισμό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σημαφόρους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δυνατότητες του POSIX, προκειμένου να έχουμε αμοιβαίο αποκλεισμό, και απαιτείται να έχουμε αμοιβαίο αποκλεισμό. Είναι εμφανής ανάγκη επικοινωνίας, συλλογή διαχείρισης threads, συλλογές νημάτων. Αυτά είναι θέματα που είχαμε αναφέρει και στα λειτουργικά στήματα. Και ίσως θυμάστε για τους τρόπους υλοποίησης των νημάτων. Για κατανεμένα λειτουργικά στήματα μπορούμε να έχουμε ένα νήμα ανασύνδεση, δηλαδή να έχουμε κάποιο νήμα που περιμένει συνδέσεις και μόλις γίνει μια σύνδεση, τότε δημιουργείται ένα νήμα για να εξυπηρετήσει αυτή τη σύνδεση. Υπάρχουν, ως προς τους πολυυπολογιστές, μπορούμε να έχουμε OpenMPI, δηλαδή επικοινωνία μεταξύ TCP/IP, ξεχωριστοί υπολογιστές, μιλάνε με TCP/IP και σε κάθε listening socket η διεργασία δημιουργεί νήματα. Οπότε έχουμε αυτό που αναφέρουμε ως OpenMPI και OpenMP.
μπορούμε βέβαια αντί για OpenMPI να έχουμε RPC, Remote Procedure Call, δηλαδή διεργασίες που ακούνε σε κάποιο listening socket και στη συνέχεια εξυπηρετούν απομακρυσμένα τα αιτήματα που έρχονται από άλλους υπολογιστές. Θα μπορούσαμε λοιπόν να υλοποιήσουμε RPC και στα παράλληλα συστήματα. Τα κατανεμμένα λοιπόν συστήματα είναι πάντα πολυδηματικά. Υπάρχει το middleware για σύγχρονη μετάδοση δεδομένων. Θα πρέπει να υλοποιηθεί, αν δεν υπάρχει middleware, να υλοποιηθεί από το προγραμματιστή. Εμείς χρησιμοποιούμε το OpenMP, το οποίο το OpenMP βασίζεται πάνω στο POSIX. Άρα, όταν δημιουργούμε νήματα με το OpenMP, να ξέρουμε από κάτω ότι εκτελούνται οι αντίστοιχες λειτουργίες του POSIX. Είχαμε δει προγραμματισμό νημάτων POSIX στα λειτουργικά συστήματα. Είχατε ένα εργαστήριο, που είχατε, μάλλον δύο εργαστήρια, όπου είχατε δημιουργήσει νήματα και μάλιστα το κάθε νήμα εκτελούσε μια άλλη συνάρτηση. Τώρα βέβαια εδώ θα έχουμε δεκάδες νήματα πια για να χρησιμοποιήσουμε πλήρως την υπολογιστική δομή. Λοιπόν, νήματα POSIX, παραδείγματα πώς υλοποιούνται τα νήματα POSIX και νομίζω είναι η ώρα για να ανοίξω το quiz σε αυτό το σημείο, οπότε μπορείτε να συνδεθείτε στο iQuiz. Για να ξεκινήσουμε, λοιπόν, ο κωδικός είναι... Πήραμε το check, 15 δευτερόλεπτα και ενεργοποιείται το... Κύριο, κωδικός ποιος είναι? Ποιος κωδικός? Δεν χρειάζεται κωδικό εσείς. Μπαίνετε κατευθείαν με τον κωδικό σας. Ναι, οκ, οκ. Οκ, λοιπόν, 33 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε και στη συνέχεια θα κλείσω εγώ την καταγραφή, παραμένω βέβαια κοντά σας για να υλοποιήσουμε και το quiz της εβδομάδας. Υπενθυμίζω αύριο να μελετήσετε το OpenMP, το θεωρητικό υπόβαθρο, για να κινηθεί και πιο γρήγορα το εργαστήριο.